Η κυβέρνηση, για να προστατέψει τον καταναλωτή, αποφάσισε πως θα επιβάλλει πρόστιμο 700 ευρώ σε όποιον παρακολουθεί παράνομο περιεχόμενο. Παρόμοιο πρόστιμο με την παραβίαση stop, καθώς και τα δύο βάζουν τη ζωή του πολίτη σε κίνδυνο. Πώς όμως ξέρουν ποιος παρακολουθεί τέτοιο περιεχόμενο? Το βίντεο αναλύει το πώς η κυβέρνηση μπορεί να παρακολουθεί την online δραστηριότητά σου μέσω των ISPs, αλλά και τι μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς. Το βίντεο δεν είναι ένα tutorial για το πώς να κατεβάζεις χωρίς να σε πιάσουν, αλλά μια επεξήγηση για το πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία. Οι τρόποι που θα μπορούσε κάποιος να καταναλώσει περιεχόμενο είναι τρεις: direct downloading, streaming και peer-to-peer. Ο χρήστης συνδέεται σε ένα site και κατεβάζει το περιεχόμενο που θέλει, το οποίο αποθηκεύει τοπικά στον υπολογιστή του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ISP ξέρει ότι ζήτησες να μπει στο site που λέγεται jambamusiki.com με IP 4444 και πως μεταφέρθηκαν περίπου 8 MB από δεδομένα. Δεν ξέρει όμως το τι ήταν αυτό που κατέβασες. Αυτή η σύνδεση της IP με το όνομα του site που συνδέθηκες γίνεται μέσω του DNS, το οποίο χρησιμοποιείται ώστε να μην χρειάζεται να θυμάσαι την IP του κάθε site, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάσαι λέξεις παρά αριθμούς. Σε αυτό το σενάριο, ο ISP ξέρει πως ζήτησες να βρεις την IP του site και πως συνδέθηκες στην IP και κατέβασες κάτι από εκεί. Άρα έχει δύο διαφορετικά events που δείχνουν τις ενέργειές σου. Χρησιμοποιώντας ένα VPN, προστατεύεις το DNS query ώστε να μην χρησιμοποιήσεις τον ISP για να βρεις την IP του site. Ταυτόχρονα, προστατεύεται η επικοινωνία με την σελίδα, καθώς για τον ISP φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν δεδομένα από το VPN σε εσένα, αλλά όχι το που συνδέθηκε το VPN. Το streaming γίνεται όταν μπαίνεις σε μία σελίδα και όλο το περιεχόμενο απλά εμφανίζεται στον browser χωρίς να αποθηκεύει κάτι μόνιμα στη συσκευή. Αυτή τη στιγμή, το βίντεο που βλέπεις είναι streaming, όπως και τα online αθλητικά. Στο streaming, αντί να έρχονται τα δεδομένα κομμάτι-κομμάτι, όπως γίνεται στο direct downloading, έρχονται συνεχόμενα, χωρίς όμως να βεβαιωθεί ότι έχει λάβει όλα τα πακέτα. Γι' αυτό πολλές φορές το βίντεο κολλάει και ξαφνικά είναι πιο μπροστά ή παίζει πολύ γρήγορα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο direct downloading, ο ISP ξέρει ότι ζήτησες να μπει στο συγκεκριμένο site με την συγκεκριμένη IP. Αν συνδεθείς χρησιμοποιώντας ένα VPN, ο ISP δεν θα δει το DNS query, αλλά θα μπορεί να δει ότι μεταφέρονται πολλά δεδομένα με τρόπο που φαίνεται ότι είναι streaming, χωρίς όμως να ξέρει από πού πραγματικά προέρχεται ή τι περιεχόμενο είναι. Τα peer-to-peer πρωτόκολλα είναι διαφορετικά, γιατί δεν συνδέεσαι σε ένα συγκεκριμένο σερβερ, αλλά η μεταφορά αρχείων γίνεται μεταξύ χρηστών, που σημαίνει ότι οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους. Μια υποκατηγορία του peer-to-peer είναι τα γνωστά torrents. Ουσιαστικά, ο χρήστης λαμβάνει το αρχείο κομμάτι-κομμάτι από άλλους χρήστες μέχρι να κατέβει ολόκληρο. Επειδή μπορεί όποιος θέλει να συμμετέχει στο torrent swarm και να μοιραστεί αρχεία, οι εταιρείες παρακολουθούν σε ποιες IP συνδέεται η συσκευή τους, που σημαίνει πως ξέρουν ποιοι μοιράζονται το αρχείο. Μπορείς μάλιστα να δεις και εσύ τι κατεβάζουν άλλοι χρήστες που μοιράζεσαι την ίδια public IP. Χρησιμοποιώντας ένα VPN προστατεύεσαι, καθώς δεν θα φαίνεται η IP σου στη λίστα με τις συνδέσεις, αλλά η IP του VPN. Browser VPNs, οι οποίοι δεν είναι καν VPNs αλλά proxies, δεν σε προστατεύουν, καθώς χρησιμοποιείται διαφορετικό πρωτόκολλο. Το VPN είναι εργαλείο και θα πρέπει να βρεις ποιο εργαλείο χρειάζεσαι για την περίπτωσή σου. Μπορεί να θέλεις απλά να δεις έναν αγώνα ή να έχεις κάνει leak κρατικά δεδομένα. Δεν θα χρειαστείς το ίδιο επίπεδο ασφάλεια. Για τον περισσότερο κόσμο που απλά θέλει να παρακολουθήσει καμία ταινία online, το 90% των VPNs είναι υπεραρκετά. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που σε ενδιαφέρουν σε περίπτωση που θέλεις να αγοράσεις VPN είναι: το Knowledge Policy αναφέρεται στο γεγονός πως ο VPN Provider δεν καταγράφει ποια site επισκέπτεσαι όταν χρησιμοποιείς το VPN ή τι κάνεις σε αυτά. Έτσι, ακόμα και αν ζητήσει κάποια εταιρεία ιστορικό για το τι έκανες, δεν θα μπορεί να λάβει καμία πληροφορία. Η ασφάλεια των δεδομένων εξαρτάται πολύ από τα standards του κάθε VPN provider. Οι περισσότεροι VPN providers χρησιμοποιούν AES-256, το οποίο είναι και το golden standard για την εποχή μας.
η τιμή του VPN είναι σημαντικός παράγοντας. Το range των VPNs είναι από 2 ευρώ τον μήνα μέχρι έως 5 ευρώ τον μήνα σε ετήσια ή μεγαλύτερα συμβόλαια. Τα πιο εμπορικά VPNs είναι πιο φθηνά σε σχέση με άλλα που είναι πιο privacy oriented. Μην ξεχνάς όμως πως μπορείς να μοιραστείς τα έξοδα για το VPN, καθώς δεν μπορεί να δει ο ένας χρήστης τι κάνει ο άλλος. Απέφυγε τα δωρεάν VPNs γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν no logs policy, που σημαίνει ότι κρατάνε πληροφορίες για το τι κάνεις και αργότερα τα πουλάνε σε διάφορες διαφημιστικές εταιρείες. Υπάρχουν free VPNs όπως είναι αυτό της Proton, το οποίο δεν κρατάει logs, αλλά περιορίζει τη γενική ταχύτητα και έχεις λίγες επιλογές από locations για να συνδεθείς. Επίσης, πολλά VPNs έχουν κάποια bundles με άχρηστα services, τα οποία αν δεν σε ενδιαφέρουν, μπορείς απλά να μείνεις στο basic service. Ο αριθμός των servers είναι σημαντικός, γιατί σε περίπτωση που πέσει ένας από τους servers, μπορείς να συνδεθείς σε κάποιον άλλον στην ίδια τοποθεσία. Ταυτόχρονα, θα έχεις και περισσότερες επιλογές από άποψη χωρών για να συνδεθείς. Η ταχύτητα του VPN είναι σημαντική, ειδικά αν το χρησιμοποιείς για streaming, καθώς δεν θέλεις να κολλάει στη μέση του αγώνα ή ενώ βλέπεις μία ταινία. Κάποια έξτρα χαρακτηριστικά που αξίζει να δώσει σημασία, αλλά δεν είναι essentials, είναι... Είναι καλό να είναι RAM-based, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Εάν είναι RAM-based και κάνεις shutdown ο server, όλα τα δεδομένα χάνονται. Διαφορετικά, κάποια VPNs όπως είναι το Proton κάνουν encrypt το file system ώστε σε περίπτωση που κάνει restart το server τα αρχεία να μην είναι δυνατόν να αναγνωστούν. Η έδρα του VPN δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο για εμένα γιατί τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχω ακούσει για κάποιον VPN provider που να έχει δώσει στοιχεία χρήστη επειδή κατέβασε ταινία, ειδικά αν έχει no logs policy. Σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις κάτι πιο παράνομο ή είσαι πιο paranoid, καλό θα ήταν να επιλέξεις κάποιον VPN provider που η έδρα του να μην είναι μέλος του 14 Eyes Alliance, καθώς η παρακολούθηση εκεί είναι πολύ πιο έντονη και οι χώρες συνεργάζονται κλειστά μεταξύ τους. Αν θέλεις να κατεβάζεις και να κάνεις seeding torrents, είναι απαραίτητο να επιλέξεις κάποιο VPN που να επιτρέπει port forwarding. Το port forwarding χρησιμοποιείται ώστε να μπορεί να συνδεθεί ο άλλος χρήστης σε εσένα για να λάβει το αρχείο που μοιράζεσαι. Διαφορετικά, οι περισσότεροι trackers ρίχνουν τη ταχύτητα του downloading όσο δεν ανεβάζεις και θα έχεις πολύ αργή ταχύτητα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείς το VPN για downloading, είναι καλό να έχεις ενεργοποιημένο το kill switch, το οποίο σε περίπτωση που πέσει το VPN, κόβει την σύνδεση στο ίντερνετ ώστε να αποφύγεις το να συνδεθεί ο υπολογιστής σου απευθείας στον σερβερ. Αν έχεις κάποιο router που υποστηρίζει VPN profiles, μπορείς να το φορτώσεις κατευθείαν στο router και να κάνει forward όλο το traffic μέσω του VPN, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις configure την κάθε συσκευή ξεχωριστά. Η τοποθεσία του VPN που συνδέεσαι παίζει ρόλο για content που είναι region restricted, αλλά δεν παίζει ρόλο σε ποια χώρα συνδέεσαι με το VPN από άποψη ασφάλειας. Γι' αυτό μπορείς να συνδεθείς ακόμα και στην Ελλάδα, μιας και θα έχει και μικρότερο latency. Κάποιοι χρήστες πιθανότατα να μην θέλουν να πηγαίνουν όλο το traffic μέσω του VPN και γι' αυτό πολλά VPNs υποστηρίζουν split tunneling που σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις ποιο traffic μεταφέρεται από το VPN και ποιο όχι. Αν κατεβάζεις torrents, μπορείς να ορίσεις στον client από ποιο interface θα περνάει το traffic ώστε να πηγαίνουν μόνο τα torrents από το VPN. Κάποιοι προτείνουν τη χρήση Tor. Το Tor όμως δεν έχει φτιαχτεί με σκοπό το downloading, αλλά με σκοπό την ανωνυμία. Αν θέλεις να κατεβάσεις torrents κλπ, το Tor είναι no-go. Αν θέλεις βέβαια να κατεβάσεις κάτι μικρό όπως ένα βιβλίο, το Tor είναι ok. Έχω ορίσει ως default DNS server τον DNS της Cloudflare, ο οποίος είναι encrypted και πολύ πιο γρήγορος σε σχέση με τους DNS των ISPs, που συνήθως είναι και default επιλογή. Βεβαιώσου ότι το VPN που χρησιμοποιείς είναι σωστά configured και ότι δεν έχεις κάποιο DNS leak που θα μπορούσε να εμφανίσει στον ISP τη συνδέση σου. Κάποια sites μπορεί να μην επιτρέπουν την πρόσβαση με το VPN καθώς οι IPs τους είναι γνωστές.
Οπότε μπορείς να κάνεις ένα 30 days trial και να δεις αν η σελίδα που θέλεις να μπαίνεις φορτώνει κανονικά με το VPN. Υπάρχουν μάλιστα και obfuscated VPN servers που μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα restrictions, καθώς δεν εμφανίζονται σαν VPN servers, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις έξτρα. Έχοντας αυτή την πληροφορία, μπορείς να αποφασίσεις πιο εύκολα τον δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις. Μπορείς μάλιστα να μοιραστείς τα έξοδα με τους φίλους σου, αγοράζοντας όλοι μαζί ένα VPN. Για την καθημερινή σου χρήση όμως, δεν χρειάζεσαι VPN, ακόμα και αν συνδέεσαι σε δημόσια Wi-Fi.